Του φόβου και την αγωνία ότι οι μαθητέ θα αρχίσουν να στρέφονται σε επιλογέ μακριά από τι πανελλαδικέ εξετάσει, μετά και τη φετινή απροσδόκητη πίεση των θεμάτων σε μια σειρά από μαθήματα και κυρίω τη φυσική, εκφράζουν φροντιστέ που μιλούν ανοιχτά για κατακρεούργηση των υποψηφίων. Ήταν ένα τερατούργημα. Ήταν θέματα τα οποία δεν είχαν καμία απολύτω διαβάθμιση. Θέματα που δεν λάμβαναν υπόψη του ότι απευθύνονται σε 17 χρόνια παιδιά, τα οποία έχουν βιώσει μια παρατεταμένη διάρκεια εξετάσεων λόγω και των εκλογών και έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο άγχο μέσα. Και γενικότερα θέματα τα οποία είναι τελείω κόντρα σε αυτό που λέμε επιστήμη τη φυσικής. Να αναλογιστούμε τι ακριβώ ζητάμε από αυτά τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά μας απογοητεύονται. Και αυτή η απογοήτευση οθεί ενδεχομένω και στην αποπομπή του από, από τι πανελίνε εξετάσει. Για θέματα στη φυσική που σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαν να επιτελέσουν το ρόλο του, δηλαδή να διαχωρίσουν ανάλογα με την προετοιμασία του το βαθμό των υποψηφίων, έκαναν λόγο καθηγητέ φυσική που αυτό το οποίο εξήγησαν ήταν ότι οι μαζικά χαμηλέ βαθμολογίε θα οδηγήσουν σε πτώση τη βάση στο δεύτερο αλλά και τρίτο επιστημονικό πεδίο και ειδικά σε σχολέ των πολυτεχνείων αλλά και τι ιατρικέ. Οι εξετάσει δεν είναι διαγωνισμό οι εξετάσει είναι μια κατάταξη υποψηφίων για πολύ συγκεκριμένε θέσει. Άρα θα μπορούσαμε να εξετάζουμε πολύ πιο όμορφα θέματα. Μπορώ να αναφέρω για παράδειγμα το σύστημα τη Κύπρου, το οποίο έχει εξετάσει πολύ διαφορετικέ από τι δικέ μα. Την ίδια πίεση τόσο στο δεύτερο όσο και στο τέταρτο πεδίο ασκούν τα μαθηματικά, που και εκεί τα θέματα κρίθηκε ότι είχαν ζητήματα την ώρα που και στο πρώτο επιστημονικό πεδίο τα θέματα της ιστορίας αλλά και των αρχαίων δείχνουν ότι και αυτά οδηγούν στο δρόμο μείωσης των βάσεων και εκεί αυτά που, που παίρνουμε από τους, από τα βαθμολογηθέντα γραπτά δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά. Υπό αυτέ τι συνθήκε, εκπαιδευτικοί εκτιμούν πω η συζήτηση για τα αδιάβατα θέματα που επιλέχθηκαν την ώρα που ανοίγουν ιδιωτικά πανεπιστήμια στη χώρα θα πρέπει να προβληματίσει και να οδηγήσει στην προστασία, όπω είπαν, του δημόσιου πανεπιστημίου, αλλά και την επαφή που έχουν οι μαθητέ με αυτό. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι γίνεται σε μια χρονική συγκυρία που η κυβέρνηση έχει επιλέξει να φέρει ιδιωτικά πανεπιστήμια στη χώρα. Προφανώ, έχοντα κάνει και την ΕΒΕΤΑ προηγούμενα χρόνια, δημιουργεί μια πελατεία για την επόμενη πενταετία. Η πορεία τη βαθμολόγηση των γραπτών συνεχίζεται σε όλη τη χώρα, με τι πληροφορίε να περιγράφουν χαμηλέ πτήσει στι βαθμολογίε και τη έκθεση. Υπήρχαν κάποια θέματα, κάποια ερωτήματα που δυσκόλεψαν ιδιαίτερα του του υποψηφίου και αυτό φαίνεται στη βαθμολόγηση. Τα αποτελέσματα των βαθμολογιών αναμένονται δε τι τελευταίε ημέρε του Ιουνίου. Αν και φέτο πολλοί εκτιμούν πω και μετά τι βαθμολογίε η αγωνία θα είναι μεγάλη μέχρι να ανακοινωθούν τελικά στα τέλη Ιουλίου οι βάσει εισαγωγή.